Δεν αποφύγατε κι εσείς τον πειρασμό, κυρία Υπουργέ, εκπροσωπώντας βεβαίως την κυβέρνησή σας, να συγκρίνεστε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα ίδια κάνανε άλλωστε και εκείνες. Συγκρίνονταν με τις προηγούμενες από αυτές. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι συγκρίνεστε και κρίνεστε με βάση τις ανάγκες που γεννά η πραγματικότητα. Και εκεί η βαθμολογία που παίρνει και η δική σας κυβέρνηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τώρα, για να μην λέτε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με τους διορισμούς. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ μιλάει για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Και θα είναι αντίθετο με τους διορισμούς 4.500. Δεν είναι δυνατόν. Φυσικά και να γίνουν αυτοί οι διορισμοί. Να γίνουν, έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Καθυστερούν όμως. Γι' αυτό σας είπαμε, μη μας το ξαναπείτε, έχουμε βαρεθεί να το ακούμε. Κάντε τους. Έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Τώρα, σχετικά με τα ζητήματα που έθεσα με την ερώτησή μου, νομίζω ότι επιμελώς αποφύγατε να απαντήσετε ή μάλλον απαντήσατε στο ζήτημα της μονιμοποίησης των αναπληρωτών. Κοιτάξτε, εάν η έννοια του αναπληρωτή είναι μια βάρβαρη εργασιακή σχέση, βάρβαρη είναι αυτή η εργασιακή σχέση, έχει για τα παιδιά της ειδικής αγωγής έχει μια ακόμα πιο βάρβαρη συνέπεια. Ξέρετε, ένα παιδί με αυτισμό, κυρία Ζαχαράκη, δεν μπορεί να αλλάζει δάσκαλο κάθε μερικούς μήνες. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Επιτέλους δηλαδή, δεν μπορούμε όλα να τα βάζουμε, κάναμε τόσες χιλιάδες προσλήψεις στην ειδική αγωγή, τόσες χιλιάδες αναπληρωτές, περισσότερους από τους προηγούμενους. Αυτή είναι η έννοια, αν η έννοια της μονιμότητας είναι, για μας είναι βεβαίως βασικό στοιχείο μιας ανθρώπινης κοινωνίας, μιας δίκαιης κοινωνίας, για τα παιδιά της ειδικής αγωγής νομίζω ότι είναι εκ των όνου κάνευ. Προχωράω και θα θέλαμε πραγματικά να σας θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Σε σχέση με την υπολειτουργία, με τις ελλείψεις των ειδικών σχολείων. Είπαμε στην ερώτησή μας ότι δεν υπάρχει κανένα ειδικό σχολείο που να είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη λειτουργία. Με όλο το προσωπικό του, και με το εκπαιδευτικό και με το ειδικό επιστημονικό και με το ειδικό βοηθητικό. Δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο. Εάν έχετε αντίθετη άποψη, να την ακούσουμε και να μας πείτε ποιο είναι αυτό το σχολείο. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Αυτή η ελλιπή στελέχωση των σχολείων των ειδικών οδηγεί βεβαίως και στην ελλιπή τους λειτουργία. Αφού, για σκεφτείτε τι σημαίνει άραγε σε ένα ειδικό σχολείο να λείπει ένας ψυχολόγος, να λείπει ένας λογοθεραπευτής, ένας εργοθεραπευτής, ένας παιδοψυχίατρος. Τι σημαίνει να λείπει ένας ειδικός βοηθός για ένα παιδί που έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα ή μια βαριά νοητική υστέρηση. Ποιος θα το εξυπηρετήσει αυτό το παιδί? Ξέρετε, αυτά τα παιδιά τις περισσότερες φορές λόγω της έλλειψης αυτών των ειδικοτήτων, η οποία έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων, μιλάω για το ειδικό επιστημονικό και το ειδικό βοηθητικό, είναι πάνω από 1.500. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλη τη χώρα, η έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων κρατάει αυτά τα παιδιά αναγκαστικά στο σπίτι τους. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους γονείς τους και τις οικογένειές τους. Προχωράω. Τι σημαίνει αυτή η έλλειψη λογοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών, ότι το απόγευμα, και εδώ ζητώ την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα και ευαίσθητο, ναι, μου αρκούν, ότι οι γονείς αυτοί το απόγευμα, κάθε απόγευμα, κυρία Ζαχαράκη, μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο, όπως είπα, και τρέχουν από το ένα ιδιωτικό κέντρο στο άλλο για να πληρώσουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ξεπαραδιάζουν κυριολεκτικά μέσα στο άγχος προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Γιατί έχουν φροντίσει οι κυβερνήσεις και η δική σας βεβαίως, η οποία συνεχίζει αυτή την πολιτική, να τα κόψουν αυτά. Γιατί θεωρούνται κόστος, δαπάνη για το κράτος. Αυτό το κράτος που δίνει τόσα λεφτά, πλουσιοπάροχα. Τα μπράβο παίρνουμε από τον Τραμπ. Μπράβο, λέει, πιάνετε, λέει, όταν είναι, λέει, για το ΝΑΤΟ, για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, περνάτε τον πύχη. Είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Όταν είναι όμως για τα παιδιά, εκεί πέρα μας πιάνουν οι τσιγκουνιές. Για το ζήτημα της μεταφοράς. Ξέρετε, δεν ξέρω πόσοι βεβαίως το γνωρίζουν, το σύστημα μεταφοράς αυτών των παιδιών στα σχολεία έχει στην ουσία ιδιωτικοποιηθεί. Το έχουν αναλάβει πρακτορία, γίνονται διαγωνισμοί, πρακτορία με μεγάλα τουριστικά λεωφορεία που πολλές φορές δεν μπορούν να μπουν σε στενά μεγάλων πόλεων, όπως είναι της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης. Με συνέπεια, οι γονείς ή οι παππούδες αυτών των παιδιών να περπατάνε και 1 και 2 χιλιόμετρα για να τα πάνε από εκεί που περνάει το λεωφορείο, για να μην μιλήσουμε για τους άγονους διαγωνισμούς των ταξί. Πέρυσι είχαμε ένα παιδί
στον Άγιο Αθανάσιο της Θεσσαλονίκης, όπου λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου δεν πήγε ποτέ στο ειδικό σχολείο, το οποίο πραγματικά ήταν στολίδι, ήταν καινούργιο το ειδικό σχολείο, αλλά για το παιδί αυτό δεν έλεγε τίποτα. Προχωράω παραπέρα. Στο ζήτημα, ξέρετε, της μεταφοράς, και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σας, δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο για αυτά τα παιδιά. Ξέρετε, η μεταφορά αυτών των παιδιών συνιστά και ένα είδος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το παιδί με αυτισμό, το σκαλοπάτι στο λεωφορείο με το σκαλοπάτι στο σχολείο θα το αντιμετωπίσει το ίδιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως οι άνθρωποι που θα είναι εκεί στο λεωφορείο, και δεν έχουμε τίποτα με αυτούς που είναι τώρα, γιατί οι άνθρωποι πολύ απλά δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό μιλάμε εμείς για ένα δημόσιο σύστημα μεταφοράς αυτών των παιδιών, όπου θα ξέρουν και αυτοί όλοι, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, το πώς να συμπεριφέρονται σε αυτά τα παιδιά, τις ανάγκες που έχουν αυτά τα παιδιά. Για να μην μιλήσουμε τέλος για την αθλειότητα, γιατί αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει, για την αθλειότητα της στέγασης των ειδικών σχολείων. Ποια στέγασης δηλαδή? Αν υπάρχει σχολική αστεγία στην ειδική αγωγή, είναι ο ορισμός της. Παλιά κτίρια, προκατέθουσες, αίθουσες όπως να είναι και όπου να είναι, που περισσεύουν σε δημοτικά σχολεία, αυτή είναι η κατάσταση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να μας πείτε πόσα είναι τα αδιάγνωστα παιδιά. Αν έχετε μια εικόνα εσείς ως Υπουργείο, πόσα είναι τα διαγνωσμένα παιδιά, τα καταγεγραμμένα δηλαδή, τα οποία δεν πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στο σχολείο, γιατί υπάρχουν και είναι πολλά. Και τι επιπτώσεις έχει, και βάζω ένα γενικότερο ζήτημα τώρα, αυτή η ασυνέχεια, κυρία Ζαχαράκη, στην ειδική αγωγή. Ξέρετε, αν υπάρχει σχολική διαρρογή Α στην τυπική εκπαίδευση, στην κλασική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή υπάρχει πολύ μεγάλη σχολική διαρροή ανάμεσα στο δημοτικό και στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση. Γιατί άραγε, πού πηγαίνουν αυτά τα παιδιά, τι γίνονται, και αλήθεια μετά τη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή, τα ειδικά εκπαιδευτικά επαγγελματικά κέντρα κτλ. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Πάνε, έχουν καμιά πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπως λένε? Ολοκληρώστε, στην παραγωγή. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τους παιδικούς σταθμούς που έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Αυτά είναι άπιαστα όνειρα ακόμα και για να τα συζητάμε, ή για τις δευτεροβάθμιες, μεταλυκειακές ειδικές δομές. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε, κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε πολιτική, αν υπάρχουν πολλά κριτήρια σε μια πολιτική, νομίζουμε ότι το κριτήριο αυτού του ζητήματος είναι κριτήριο και μέτρο και της ανθρωπιάς μιας πολιτικής, είτε κυβερνητικής, και είναι και μέτρο ανθρωπιάς και μιας κοινωνίας, και το πώς έχει αυτή οργανωθεί. Ευχαριστώ.